Πηγή ανάτασης και ελπίδας αποτελεί ο ιστορικός ναός του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι, ο οποίος ξαναχτίστηκε και εγκαινιάστηκε ένα χρόνο μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, παρουσία του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας, βουλευτών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου. Όντως, ανάσταση και ελπίδα για όλο το Αρκαλοχώρι, για την ευρύτερη περιοχή, για τον κόσμο, για την Κρήτη, για τον Ελληνισμό, για την Ευρώπη. Είναι πολλά τα προβλήματα, πολλές δοκιμασίες και πολλοί πειρασμοί. Αλλά πιστεύουμε ότι θα σταθούμε όρθιοι. Και η ηχτυρμή αυτού πρέπει πάντα τα έργα αυτού. Είναι η ανάταση που έχουμε ανάγκη και για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε, με μάτι πάντα θετικό. Τι αυτό που είδα χτες βράδυ, που άναψε ο προφήτης Ηλίας, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Σήμερα αξιωθήκαμε με τη χάρη του Θεού να είμαστε εδώ σε αυτόν τον ιερό χώρο και να γιορτάζουμε την αναστήλωση του ναού. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρεθούμε στην σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα για μας ορόσημο. Πολύ συγκινημένοι. Βοήθειά μας να είναι και να είμαστε καλά, να τον γιορτάζουμε πάντα. Και εύχομαι να φτιαχτούν και τα σπίτια στους ανθρώπους. Είχα απέναντι από το σπίτι μου εγώ τον προφήτη Ηλία και μου έλειπε πολύ. Ανοικοδομήθη με ικανή δαπάνη εκ της οικογενείας Κωνσταντίνου Παναγιωτάκη. Τα συναισθήματα των κατοίκων ανάμεικτα. Ωστόσο το ηθικό τους αναπτερώνεται από τον λόφο της ελπίδας. Αλλά δοξάζομαι το Θεό που όλα πήγανε καλά. Έχασε τη ζωή του εδώ ένας συνάνθρωπος την ημέρα του σεισμού. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Το Αρκαλοχώρι έχει πλέον πάλι πίσω το σπιτικό του προφήτη Ηλία. Είμαστε εδώ. Και το χρέος της πολιτείας, της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης είναι συνεχώς να διεκδικεί. Ένας υψηλός συμβολισμός για τους κατοίκους οι οποίοι ζητούν την αποκατάσταση των προβλημάτων. Είναι συμβολική και δείχνει ότι μπορούμε, μπορεί η ελπίδα να πάρει ξανά τη θέση της απογοήτευσης και της αβεβαιότητας για το αύριο. Δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια ούτε για βαρύγδουπες δηλώσεις. Η πολιτεία πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές και να αποζημιώσει τους πληγέντες.